Συνεχίζεται το κοινωνικό έργο της εκκλησιαστικής πρόνοιας χρονίως Πασχόντων ο Άγιος Σίλας. Ο αριθμός των ατόμων σύμφωνα με το Σεβασμιότητο Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου ξεπερνά τους 40, ενώ ο στόχος τους είναι να καλυφθούν και τα 100 κρεβάτια. Φυσικά το κέντρο είναι ανοιχτό σε φιλανθρωπικές δράσεις και προσφορές, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα με τις θέσεις εργασίας. Ξεκινήσαμε από την 1η του Σεπτεμβρίου, πηγαίνουμε καλά, ήδη οι φιλοξενούμενοι υπερβαίνουν τους 40. Χρειάζεται και γνώση και πείρα που αποκτάται με την πάροδο του χρόνου. Στόχος είναι να καλυφθούν τα 100 κρεβάτια. Μίλησα για τις αρνητικές συγκυρίες και υπενόησα ότι η προσπάθειά μας γίνεται πιο δύσκολη γιατί μακριά από κάθε επιδίωξη κερδοσκοπική, χρειάζονται πολλά για να μπορεί να λειτουργήσει. Υπάρχει αδυναμία να συνδράμει την προσπάθεια. Η υπηρεσία ΕΟΠΗ είναι που προκυρήσει διαγωνισμό και χρηματοδοτεί ορισμένες θέσεις εκείνων οι οποίοι υπάγονται στις δικαιοδοσίες του. Αυτό δεν γίνεται. Εμείς όμως δεν μπορούμε ούτε να μην λειτουργούμε, ούτε να μην δεχόμεθα ανθρώπους που έχουν έστω και μηδενικά εισοδήματα. Εκείνη η δυσκολία. Ελπίζω όμως ότι με την πάροδο του χρόνου και με την συμπαράσταση των συνανθρώπων που ευαισθητοποιούνται και βοηθούν την εκκλησιαστική πρόνοια θα μας στηρίξουν για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Πάντως και το προσωπικό αυξάνεται και έως ότου ολοκληρωθεί πλήρως και ο αριθμός των φιλοξενουμένων προσεγγίζει τους 50 από τις 100 θέσεις που προβλέπονται.